Αλλά δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Τίποτα. Τίποτα. Καλή επιτυχία στην ελληνική ομάδα πάντα. Δύσκολο παιχνίδι πιστεύω. Γιατί και η Anderlecht προσπαθεί, αν και δεν πάει πολύ καλά φέτος. Αλλά πιστεύω θα είναι δύσκολος αγώνας. Από Αγγλία. Από Αγγλία. Πόσο λεπτό μάτσα. Πάμε για το διπλό. Ανετά. 1-3. Κώστας Μήτρογλου. Πού κάνετε? Καλά εσείς. Πώς είστε? Από πού είμαστε? Από τον Ολυμπιακό είμαστε. Καλώς τους γάβρους! Καλώς τους γάβρους! Τι έγινε την ομαδάρα μας, φέρατε? Φέραμε την ομαδάρα μας. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Με τη νίκη εύχομαι. Μέσα θα είμαστε, μη φοβάσαι. Μπράβο. Μέσα, μέσα. Τι λέει? Εσείς θα μας πείτε, πώς θα βλέπετε εμάς? Χ2. Γιατί το βάλετε το χ τώρα? 1% είναι. 1%. Εγώ είμαι αισιόδοξος, με το Φελεράκι και με το Βάις θα το πετάξω. Σίγουρα. Σαβιόλα Βάις είναι η κορυφαία. Θα θυμάστε και το φίλο μου το. Πώς το λένε? Ο Κώστα. Όχι, ρε. Μήτρογλου σήμερα θα είναι το θορυκτό. Το θορυκτό. Το θορυκτό. Το πανιουρίο που πήραμε, ρε. Το Ανδρέα, το Σάμαρι. Το Σάμαρι. Το Ανδρέα. Σήμερα το παιδάκι αυτό θα δώσει τα ρέστα του. Θα με θυμάστε. Και εύχομαι. Αλλά για μένα κανονικά είναι όπως παλιά δώσαμε στον Παναθηναϊκό. Ένα και ένα καίει. Το καλύτερο σκορ. Ένα και ένα καίει. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πιπεράκι, έγινε φίλε μου. Εδώ είμαστε. Εδώ. Έλα. Πίτα γάβρος, παιδιά. Περάστε. Εδώ. Αμέσως, έρχεται. Γιατί το εσύ. Νικήσουμε. Ω, από εδώ είμαι εγώ. Έχω 27 χρόνια και περίμενα αυτή τη μέρα 27 χρόνια. Να τύχει ο Ολυμπιακός ομάδα στις Βρυξέλλες. Αυτό ευλογημένος από τον Θεό είμαι, να τον δω εδώ τον Ολυμπιακό. Θα είστε μέσα να υποθέσω. Ναι, ναι. Οικογένεια. Ω, να δούμε μια ελληνική ομάδα να πάει μακριά. Έχουμε καλό μάτς. Ειδικά όπως παίξαμε το πρώτο ημίχρονο κόντρα την Πεζέ, ήταν φανταστικό. Αλλά ατυχία να μου. Δύο πόσο Γιώργο, 2-0. Τρία. Τρία. Ευχαριστημένοι. Ωραία, 3-1, να βάλουμε 3-1. Άντε, για ένα καυτό νους, ξέρω εγώ. Στο τέλος. Έτσι, στο τέλος. Έτσι, στο τέλος. Λοιπόν, να είστε καλά. Ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι η άμυνα της Άντερλεχτ, γιατί παρακολουθώ την Άντερλεχτ, μπορεί με την ταχύτητα του Βάις και του Λαϊτάν, γιατί αυτός άκουσα ότι θα παίξει, προτιμώ αντί το Κάμπελ, γιατί είναι για 3 γκολ η άμυνα της Άντερλεχτ. Λίγο δύσκολο, γιατί και οι Βέλγοι το θέλουν πάρα πολύ. Από Καλαμάτα γεννηθεί στις Βρυξέλλες. Για το αποτέλεσμα δεν το συζητάμε, 1-2-1-3. 1-3 είναι για μεγάλη απόδοση, 1-2 είναι το λογικό. Το μάτς πολλοί το λένε για εύκολο. Εγώ θεωρώ ότι καμία ομάδα που παίζει Champions League δεν είναι εύκολη. Η Άντερλεχτ είναι πρωταθλήτρια του Βελγίου. Αλλά πιστεύουμε στην ομάδα πολύ να παίξουν καλά, όπως το 20 λεπτό που είχαμε κάνει στο φιλικό με την Άντερλεχτ που χάθηκε το τόπι. Και άμα παίξουμε συγκρατημένα και καλά, είμαι πολύ αισιόδοξος. We'll be right back.